γυναίκες συναντούν το Φεστιβάλ Κρήτης σε μια γιορτή πολιτισμού και ισότητας. Υπό το φως της Πανσελίνου ξεκινά αύριο η παράλληλη δράση του Φεστιβάλ Κρήτης Γυναίκες με τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τίτλο «Ρεσιτάλ ιστορίες για την ψυχή» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με την περιφέρεια Κρήτης να υπόσχεται μια μαγική βραδιά. Δράσεις αφιερωμένες στη γυναίκα. Τη γυναίκα που με την πορεία της έχει επιδείξει σημαντικό ρόλο στις τέχνες και τον πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την Πανσέλινο του Αυγούστου, στις 21 Αυγούστου, αύριο το βράδυ στις 9, σας καλούμε όλους να παρακολουθήσετε την πρώτη μας δράση με τη Μάρθα Φριτζίλα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να επανασυστήσει τη γυναίκα σύμβολο δημιουργικότητας, ενσυναίσθησης και αποφασιστικότητας που γράφει τη δική της ιστορία, δυναμώνοντας τις ρίζες του πολιτισμού, θεμελιώντας την φιλία, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Θεωρώντας ότι η γυναικεία δημιουργία στην τέχνη και στον πολιτισμό δίνει υψηλό αποτέλεσμα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και τον Περιφερειάρχη που ενισχύει το θεσμό του Φεστιβάλ Κρήτης. Η είσοδος του κοινού για τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου θα γίνει με δελτία ελεύθερης εισόδου, τα οποία έχουν ήδη εξαντληθεί. Όσοι δεν προμηθεύτηκαν εγκαίρως δελτία θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναυλία από οθόνες που θα εγκατασταθούν δίπλα στην είσοδο του μουσείου. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στον θεσμό αυτόν του Υπουργείου Πολιτισμού για τις νύχτες με Πανσέλινο τον Αύγουστο. Είναι μια παλιά παράδοση της ελληνικής διανόησης να ανεβαίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους οι ποιητές, οι διανοούμενοι, τη μέρα από εκείνη που σε ολόκληρο το χρόνο η Πανσέλινος φαντάζει, δεν είναι αλήθεια, δίνει όμως την ψευδέστηση ότι είναι πιο μεγάλη και πιο φωτεινή. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε φέτος την Μάρθα Φριτζίλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της παράδοσης που έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Η κυρία Φριτζίλα είναι μια καταξιωμένη καλλιτέχνης και έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την Τροχέα Ηρακλείου, τη Δημοτική Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Ξανθουδίδου έξω από το μουσείο από τις 8 το βράδυ πριν την έναρξη της εκδήλωσης έως τις 12. Η παράλληλη δράση γυναίκες ολοκληρώνεται στις 26 Οκτωβρίου με τη θεατρική παράσταση «Φυλαχτό» του Ρομπέρτο Μπολάνιο στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.